Καλησπέρα παιδιά, Check Tech Now, Κώστας εδώ και σήμερα θα δούμε ένα κινητό που μόλις έφτασε. Είναι το Nokia 225 Dual SIM. Το συγκεκριμένο κινητό θα αντικαταστήσει το ήδη χαλασμένο μου Xperia X8. Διάλεξα ένα απλό κινητό γιατί πλέον έχω άλλη μια συσκευή, έχω το Lumia 520, το οποίο μπορώ να πω ότι αγαπάω και με έκανε να αγαπήσω πραγματικά τα Windows 8 τηλέφωνα. Διάλεξα αυτό γιατί είναι απλό, παίρνει δύο SIM, οπότε μπορεί να είναι και θα είναι κάποια στιγμή χρήσιμο. Προς το πρώτο θα χρησιμοποιήσω με μία. Τα χαρακτηριστικά του είναι ότι συνδέεται σε δίκτυο 2G, 3G όχι δυστυχώς δεν έχει. Είναι μοντέλο του 2014, η οθόνη του είναι μεγάλη και 256.000 χρώματα. Η ανάλυσή της είναι 240x320 pixels, διαγώνιος 2,8 inches, 143 ppi. Multitouch όχι, είναι με φυσικά πλήκτρα το συγκεκριμένο τηλέφωνο και μπορώ να πω ότι σιγά σιγά ξαναγυρίζω πάλι στα φυσικά πλήκτρα γιατί μου αρέσουν. Το βάρος του είναι στα 99,8 γραμμάρια. Bluetooth έχει, αλλά από όσο ξέρω το Bluetooth του δεν συνδέεται δυστυχώς με ακουστικά Bluetooth, αλλά με άλλες συσκευές για να μπορεί να γίνεται διακίνηση αρχείων και επαφών. Wi-Fi δεν έχει το συγκεκριμένο, είναι απλό τηλέφωνο, ωστόσο μπορεί να συνδεθεί στο ίντερνετ αν και με μια καρτούλα η οποία, αν και δεν υποστηρίζει για να είμαι ακριβής 3G, θα είναι πολύ αργές οι ταχύτητές του. Αν και δεν με στεναχωρεί, το πήρα για ένα τηλέφωνο για κλήσεις μηνύματα και κάνει λίγο MP3 ίσως αν παίξει κάποια κομμάτια. Το συγκεκριμένο δεν έχει GPS φυσικά, η κάμερά του έχει μία απλή στα 2 MP. Η ανάλυση του βίντεο, γιατί τραβάει και βίντεο, είναι QVGA, πολύ απλό, πολύ, μιλάμε τεχνολογία δεκαετίας και όλα αυτά. Αλλά το καλό είναι ότι παίρνει κάρτα SD στα μέχρι 32 GB, το οποίο το θεωρώ αρκετά καλό, γιατί προσωπικά θα μπορώ να βάλω κάποια MP3 και να το έχω και σαν MP3 phone, να το, όταν το κουβαλάω μαζί μου να ακούω, ραδιόφωνο φυσικά και έχει, ναι. Έχει μεγάλη διάρκεια μπαταρίας, αν και είναι μικρή μπαταρία του 1200 mAh, σε αναμονή φτάνει τις 864 ώρες και σε ομιλία 21 ώρες, κάτι το οποίο προσωπικά το θεωρώ πάρα πολύ καλό, και γιατί έχω βαρεθεί πια να φορτίζω κάθε μέρα το κινητό μου και δεν λέει να έχω δύο τηλέφωνα που τα φορτίζω κάθε μέρα. Με το συγκεκριμένο τουλάχιστον ξέρω ότι θα περάσω έστω και 5-6 μέρες χωρίς να χρειαστεί να το φορτίσω. Λοιπόν, αυτό εδώ είναι το κινητό, το κουτάκι του δεν έχει κάτι ιδιαίτερο, προτίμησα το λευκό γιατί θα ήθελα λίγο πιο διακριτικό. Να σας πω την αλήθεια, εγώ είμαι φαν του κίτρινου, αλλά εντάξει, ήταν λίγο too much. Πάμε να δούμε τι έχει μέσα και απλό τηλέφωνο. Δεν περιμένω πάρα πολλά. Μικρό κουτάκι. Λοιπόν, το πρώτο πράγμα που βλέπουμε, όπως και στα περισσότερα τηλέφωνα πια, είναι να μας καλωσορίζει η συσκευή, η οποία είναι σε μια διαφάνεια τυλιγμένη. Αυτή εδώ είναι παιδιά η συσκευή, ελπίζω να φαίνεται καλά. Και στο κουτί, το οποίο μας δείχνει κάποιες βασικές οδηγίες πώς θα βάλουμε τη SIM, πώς θα το ανοίξουμε, έχουμε ένα ζευγάρι με ακουστικά της Nokia Hands Free, το οποίο, να σας πω την αλήθεια, τα ακουστικά της Nokia είναι αρκετά καλά και ποιοτικά θα έλεγα, και μπορώ να πω ότι μ' αρέσουν, αν και έχω δικά μου ακουστικά για να ακούω μουσική και δεν χρησιμοποιώ πολύ συχνά hands free, δυστυχώς ή ευτυχώς. Λοιπόν, είναι πάρα πολύ καλά ποιοτικά, αυτά εδώ είναι. Τα βάλω στην άκρη, να δούμε τι άλλο έχει το κουτί. Το κουτί μέσα έχει το φορτιστή, ο φορτιστής είναι αυτός, είναι ακριβώς ο ίδιος φορτιστής με σύνδεση micro USB, ο οποίος υπάρχει και στα Lumia. Ακριβώς ο ίδιος φορτιστής συνοδεύει και το Lumia μου, αν και δεν νομίζω, λογικά θα πρέπει να μπορεί να κουβαλήσει το ίδιο φορτίο ώστε να φορτίσω και κάποιο άλλο τηλέφωνο. Λοιπόν, μπερδεμένα λίγο τα καλώδια, αλλά δεν μας πειράζει αυτό. Λοιπόν, αυτός εδώ είναι ο φορτιστής μας σε micro USB, οπότε το καλό είναι ότι το συγκεκριμένο τηλέφωνο μπορούμε να το φορτίσουμε και με άλλες συσκευές που έχουμε, είτε για να φορτίζουμε το tablet μας είτε οτιδήποτε άλλο. Έχουμε μέσα την μπαταρία του και αδειάζοντας το κουτί με τα τελευταία περιεχόμενα, έχουμε μια, την εγγύηση με γρήγορες οδηγίες και το manual γρήγορης έναρξης. Δεν είναι κάτι το ιδιαίτερο, να το γυρίσω καλά, αυτό εδώ είναι. Λοιπόν, ας δούμε το κινητό, ας βάλω τα υπόλοιπα στην άκρη. Αυτή εδώ είναι η συσκευή παιδιά,
αρκετά όμορφη, αρκετά λεπτή. Να σας πω την αλήθεια, εάν και είναι φτηνό κινητό, το συγκεκριμένο το πήρα 50 ευρώ, δεν ήθελα να δώσω παραπάνω, ένα τηλέφωνο για να κάνω κλήσεις, να είναι λίγο όμορφο στιλιστικά και να στέλνω μηνύματα και βασικά να μπορώ να στέλνω μηνύματα με όμορφο μενού, γιατί θα μπορούσα να πάρω και ένα τηλέφωνο με 10-15 ευρώ, αλλά δεν ήθελα. Βασικά αυτό που ήθελα πραγματικά είναι να μπορώ να δέχομαι κλήσεις και να στέλνω μηνύματα με ένα αξιόλογο μενού. Αυτό. Τι άλλο έχει, το καλό του ότι έχει δύο καρτούλες SIM που μπορεί να πάρει. Η οθόνη του είναι αρκετά μεγάλη όπως βλέπετε. Τα πλήκτρα του είναι αρκετά ωραία. Η συσκευή προσθέτει, είναι ποιοτική. Τα πλαστικά του είναι καλά, αξιοπρεπή. Για να δούμε κιόλας να το ανοίξουμε. Αυτό είναι μέσα το τηλέφωνο, παιδιά. Έχουμε υποδοχή, ας το δούμε αναλυτικά. Εδώ μέσα μπαίνει και οι δύο, ναι, νομίζω μπαίνουν και οι δύο SIM, η μία από πάνω, όχι ψέματα. Μισό λεπτάκι να το δω γιατί είναι λίγο ιδιαίτερο. Λοιπόν, εδώ μπαίνει μία SIM, ωραία. Εδώ πέρα είναι ο χώρος που θα μπει η μπαταρία, ας τη συνδέσω κιόλας 2 λεπτάκια. Εδώ μπαίνει λογικά η SIM νούμερο 1, αν δεν κάνω λάθος, είναι η πρωταρχική μας SIM, οπότε άμα θέλουμε να το χρησιμοποιήσουμε με μία SIM, χρησιμοποιούμε αυτό εδώ. Λοιπόν, βάζοντας την μπαταρία, σφραγίζει φυσικά και η SIM, αυτή τη στιγμή δεν βάζω τη SIM, από τη μία πλευρά έχουμε αυτές εδώ τις υποδοχές. Λοιπόν, σε αυτήν εδώ την υποδοχή μπαίνει η SIM νούμερο 2, ελπίζω να φαίνεται καθαρά, να μετακινήσω λίγο και το φως ώστε να φωτίσει λίγο παραπάνω. Εδώ μπαίνει η SIM νούμερο 2 και εδώ μπαίνει η microSD μας. Λοιπόν, δεν έχει κάτι άλλο το κινητό, αφού το σφραγίσω από εδώ. Οπότε δύο SIM, μία και άλλη μία δύο, ναι. Τώρα τι άλλο έχουμε. Πάνω βλέπουμε εδώ πέρα την υποδοχή για τη φόρτιση. Μπορεί να συνδεθεί και με υπολογιστή, δηλαδή μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε κάποιο καλώδιο, το οποίο βέβαια δεν περιέχεται, αλλά όταν έχουμε tablet ή άλλα κινητά, φυσικά και θα έχουμε με USB σε micro USB. Έχουμε flash. Flash δεν είναι αυτό. Ναι. Φακός νομίζω, flash, κάτι τέτοιο. Λιχνία στην ουσία, δεν ξέρω αν μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φακός, αν και από ό,τι διάβαζα στα σχόλια. Ναι, βασικά φακός είναι, ναι, γιατί δεν έχει από πίσω flash και μέσα γράφει στις οδηγίες ότι έχει flash, άρα εδώ πάνω μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως φακός. Αρκετά πρακτικό. Έχουμε την υποδοχή για τα ακουστικά μας, από την κάτω πλευρά τίποτα, τίποτα. Τίποτα, αρκετά όμορφο, αρκετά στιβαρό κινητό. Μπήκε και η μπαταρία μέσα και του έδωσε λίγο παραπάνω βάρος. Μπορώ να πω ότι το τηλέφωνο προσωπικά μου αρέσει πάρα πολύ. Τα κουμπιά του είναι αρκετά μεγάλα, αν και το κακό ίσως είναι ότι είναι, όπως βλέπετε, δεν διακρίνονται πολύ το ένα από το άλλο, δηλαδή είναι όλα ενωμένα, ομοιόμορφο μοτίβο. Έχουμε το κεντρικό κουμπί πλοήγησης που περιλαμβάνεται από το σταυρό, ο οποίος είναι λίγο σαν τετράγωνο εδώ όπως τον βλέπετε, και το κεντρικό της επικύρωσης. Ας το ανοίξουμε κιόλας να δούμε λίγο το μενού του. Όλα τα κινητά πλέον έχουν μέσα γύρω στο 50% της μπαταρίας τους, ανάλογα με τον πόσο καιρό κάθονται στο μαγαζί. Μας καλωσορίζει γνωστός ήχος της Nokia. Έχει μέσα και ελληνικό μενού, το καλό είναι αυτό. Αυτόματη ενημέρωση ζώνης ώρας. Ας βάλουμε τη ζώνη ώρας. Λοιπόν, να μπούμε να δούμε απλό μενού όπως βλέπουμε. Το καλό είναι ότι είναι αρκετά γρήγορο. Έχει Symbian μέσα. Δεν είναι ούτε Android, ούτε Windows, ούτε τίποτα. Ένα απλό μενού. Έχει εγγραφές, έχει μηνύματα, έχει επαφές, έχει MP3 player. Το καλό είναι ότι μπορούμε. Επίσης έχει Yahoo Messenger, έχει νομίζω και εφαρμογή για Facebook και Twitter. Όπως βλέπετε, έχει εφαρμογή και για το Facebook και για το Twitter. Βέβαια, το θέμα είναι με 2G σήμα, δεν θα πάρετε και πάρα πολλά. Μην νομίζω ότι θα έχετε τρελές ταχύτητες, αλλά όσοι θέλετε τις βασικές λειτουργίες θα τις έχετε και με το παραπάνω. Λοιπόν, αυτό εδώ ήταν το τηλεφωνάκι. Αρκετά απλό, αρκετά στυλιστικό. Δύο καρτούλες SIM, αρκετά στιβαρό. Νομίζω ότι μ' αρέσει και όσο περνάει η ώρα, μ' αρέσει και όλο και πιο πολύ. Και μ' αρέσει που είναι άσπρο. Αν και σας λέω, θα το ήθελα λίγο κίτρινο. Αλλά εντάξει, και με αυτό βολευόμαστε. Πολύ ωραία οθόνη, πάρα πολύ ωραίο. Δείχνει πολύ όμορφο. Τι λέτε εσείς, σας αρέσει?
Εγώ το διάλεξα μετά από αρκετή έρευνα γιατί είδα ότι για τα λεφτά του είναι από τα πολύ καλά τηλέφωνα, αρκετά στιβαρό, αρκετά δυνατά ηχεία. Βέβαια έχει κάποια αρνητικά, αλλά τα αρνητικά είμαι. Ξέρω τι παίρνω, ξέρω ότι δεν θα πάρω σούπερ χαρακτηριστικά με 50 ευρώ, αλλά και πάλι με 50 ευρώ τηλέφωνο. Βέβαια το καλό είναι ότι μπορείτε να δώσετε άλλα 20 και να πάρετε το 530. Το Lumia. Το οποίο Lumia είναι φοβερό τηλέφωνο, αν και το καλύτερο value for money τηλέφωνο αυτή τη στιγμή στη χαμηλή κατηγορία είναι το 535, το οποίο πραγματικά αν θέλετε να πάρετε ένα καλό τηλέφωνο πηγαίνετε για το 535. Λοιπόν, εγώ ήθελα ένα απλό ως τη δεύτερη συσκευή, να μπορώ να επικοινωνώ με τους φίλους μου, να μπορώ να στέλνω τα μηνύματά μου και ως εκεί και να ακούω να ηχοκλήσεις ικανοποιητικό ένα MP3 να βάλω και ίσως να το χρησιμοποιήσω και ως MP3. Αυτό. Check Tech Now, ήταν το Nokia 225, ελπίζω να σας άρεσε. Πείτε μου, εσείς τι θα διαλέγατε αν είχατε 50 ευρώ. Λοιπόν, γεια σας, να έχετε μια όμορφη μέρα.